Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του RTFM, της μοναδικής εκπομπής που σας λέει την αλήθεια για την τεχνολογία και άλλες τέτοιες αλήθειες. Ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε μόνιμα και σας το μεταφέρουμε αυτούσιο ώστε να μην έχετε παραπληροφόρηση. Εντάξει, μην βλέπετε που γελάω, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια ή όχι των λόγων μου. Κοίτα εδώ τώρα. P20. Νομίζεις ότι είναι το Huawei P20? Όχι, δεν είναι. Είναι το Qbot. Qbot, whatever. Είναι το Qbot P20. Βλέπουμε μια σαφή προσπάθεια από τον σχετικά μεγάλο Κινέζο κατασκευαστή να αντιγράψει και να βουτήξει πράγματα από άλλες, τη φήμη κάποιων άλλων. Παρόλα αυτά μας το στείλε τσάμπα. Οπότε ναι, θα του κάνουμε ένα review και unboxing, γιατί είναι ένα κινητό, γιατί να μην του κάνεις ένα review και unboxing. Δηλαδή, εντάξει, το Huawei P20 κάνει 900 ευρώ, αυτό εδώ πέρα κάνει 150. Εντάξει, boom. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το πράγμα είναι σε pre-sale, το pre-sale θα κρατήσει μερικές μέρες. Αυτή τη στιγμή που το κοίταξα είναι στα 147 ευρώ και έχει μια μπάρα η οποία όσο τελειώνει το pre-sale αυξάνεται η τιμή του. Θα τελειώσει κάπου στα 200-250, δεν έχω καταλάβει. Οι πρώτοι που θα το αγοράσουν θα το πάρουν αρκετά φθηνότερα. Αυτό είναι το όλο κονσεπτάκι, γι' αυτό και βιαζόμαστε να βγάλουμε αυτό το βιντεάκι. Πάμε στα γρήγορα. Λοιπόν, P20 βλέπουμε εδώ πέρα απ' έξω ένα καταπληκτικό μαύρο κουτί με χρυσά γράμματα, όπως αρέσει πάρα πολύ στους Κινέζους και στους Ιάπωνες. Ναι, okay. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει 6-inch Full HD screen στα 2248x1280 pixel. Ένα σκασμό pixel. Notch screen, για κάποιο λόγο όλος ο κόσμος έχει φάει ένα κόλλημα με το notch. Έχει MTK 8 core στα 1,3 GHz, 1,5 όπως λέει, 4 GB RAM. Μ' αρέσει αυτό το περίπου. Στο περίπου. Σχετικά λίγη RAM, τολμώ να πω, για flagship κινητό της Qbot. Dual camera πίσω στα 20 MP, single μπροστά στα 13. Front camera, ναι αυτό, Android 8, το τελευταίο. Καθαρό Android από ό,τι λέει. Ναι, λέει ότι έχει καθαρό Android χωρίς δικούς launcher, χωρίς bloatware, χωρίς απολύτως τίποτα. Μας αρέσει αυτό πάρα πολύ. Έχει την λιθίου πολυμερών. Για κάποιο λόγο βάζουν λιθίου πολυμερών. Όλοι βάζουν ιόντου λιθίου αυτή πολυμερών, η οποία είναι στα 4.000 mAh. Λέει ότι κρατάει πολλές μέρες. Fingerprint sensor και τα σχετικά. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει μια τεχνολογία που λέγεται in-cell screen, τέλος πάντων. Που οι κανονικές οθόνες που έχουμε στα κινητά μας είναι αρκετά χοντρές, γιατί είναι το LCD είτε AMOLED display κάτω-κάτω και από πάνω είναι ένα προστατευτικό film, τέλος πάντων. Από πάνω είναι το capacitive sensor που λέμε, αυτό που ανοιχνεύει τα δάχτυλά σας. Και από πάνω είναι άλλο ένα, τέλος πάντων είναι ένα σάντουιτς από αρκετά πράγματα, γι' αυτό και είναι και αρκετά χοντρές. Πιάνουν αρκετά μεγάλο πάχος του κινητού. Αυτό υποτίθεται το έχει λεπτύνει αυτό, γιατί έχει μερτζάρει έχει ενώσει τέλος πάντων το display μαζί με το haptic feedback, με το capacitive sensor. Οπότε υποτίθεται είναι πιο λεπτό και παρόλο που έχει 4.000 mAh μπαταρία. Για να δούμε. Ναι, λεπτό είναι. Είναι λεπτό, εντάξει. Άμα βλέπεις 4 μπαταρία και ακούς 4 μπαταρία, περιμένεις θηρίο, δεν είναι θηρίο. Για να δούμε τι άλλο έχει μέσα το κουτί. Ελπίζω να έχει θήκη. Εδώ παραδείγματος χάρη θα πρέπει να είναι αυτό το σκατουλάκι και δεν είναι. What the fuck. Μέσα. Δεν ξέρω. Έχει θηκούλα. Να το. Εντάξει, το είχε μέσα τελικά. Έχει και Phoenix Test Lab στη Γερμανία που έχει πάρει κάποιο είδους. Α, είναι EU Declaration of Conformity. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα ότι συνάδει με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα σου σκάσει τη μούρη. Compliance Regulation, εδώ ολόκληρο πράγμα. Quick Start Guide, πολύ ωραίο. Simple and Trust, Start Here. Στα αγγλικά, Screen Lock, αυτό. Άμα δεν έχεις ξαναδεί ποτέ σου κινητό τηλέφωνο, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ, μια πολύ ωραία διάφανη θηκούλα από σιλικόνη. Μας αρέσουν πάρα πολύ, το βάζουν όλοι οι Κινέζοι κατασκευαστές. Τέλεια, καταπληκτικό. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο πλακέ cable. Οχ! Micro. Ναι. Άσχετο. Δεν έχει USB-C. Είναι micro. Σουρεαλιστικά, παρόλα αυτά είναι πολύ ωραία τα λιατέλα, καλώδια, τα λατρεύω τα καλώδια τα λιατέλες. Και τις κανονικές τα λιατέλες. Και οι κανονικές μου αρέσουν, αλλά τα καλώδια πιο πολύ. Έχω σουρεαλιστεί, δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσω αυτό. Όλοι το γυρίσαν στο USB-C, αυτοί εδώ πέρα επιμένουν micro. Δεν μας χαλάει, εντάξει, όλοι έχουμε στο σπίτι 728 εκατομμύρια καλώδια micro USB, οπότε δεν είναι. Θα μείνεις, δηλαδή πιο πιθανό είναι ένα ευρωπαϊκός φορτιστής, 2 αμπέρ. Αυτά έχει μέσα, δεν θέλαμε κι άλλα, η αλήθεια είναι. Για να δούμε, λοιπόν, βγάζουμε αυτοκολλητάκια, hello.
Είναι dual SIM να πούμε, όπως σχεδόν όλα τα κινέζικα κινητά. Ή hybrid. Δεν ξέρω, θα το μάθουμε. Το έγραφε εκεί πάνω, στο πίσω από το κόλλητο. Νομίζω ότι ήταν απλώς για προστασία. Έγραφε ηχή και πληροφορίες. Ναι, hybrid είναι. Πολύ ωραίο μαύρο φινίρισμα. Ήδη το έχω κάνει κόλλο με τα χέρια μου. Εντάξει, γαμάτο. Δηλαδή, άμα κάνεις έγκλημα και αφήσεις αυτό πίσω, από τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα, θα βρουν το γενεαλογικό σου δέντρο. Είναι απίστευτο το πράγμα. Εντάξει, είναι ωραίο, γυαλίζει και τα σχετικά. Βλέπουμε την dual camera εδώ πέρα. Νομίζω η κυρίως είναι 20 MP και έχει μια δεύτερη 2 MP, αυτή που κάνει το depth perception. Για τα bokeh. Τα bokeh, ναι. Fingerprint scanner, μικρούλι, δεν το έχω συνηθίσει τόσο μικρούλι. Και είναι πάρα πολύ γρήγορο. Headphone jack. Εδώ πέρα είναι οι, μπαίνουν οι κάρτες. Από κάτω έχουμε το micro USB συν 2 ηχεία. Ή ένα ηχείο και ένα μικρόφωνο. Σκάσε. On off, volume up down. Αυτά είναι όλα και όλα. Να πούμε ότι αυτό το τηλέφωνο έχει τα πάντα από sensors εκτός από NFC. Αν είστε από αυτούς που χρησιμοποιείτε συχνά NFC, δεν το έχει. Έχει sensor εργασίας. Όχι! Άρα δεν έχει τα πάντα από sensors. Πω πω μαλάκα, θα σε γαμίσω, σκάσε! Στον κόλλο σου έχει sensors υγρασίας, μαλάκα. Ωραία οθόνη. Το από κάτω bezel για κάποιο λόγο είναι ψιλομεγάλο. Αναρωτιέμαι αν έχει capacitive κουμπάκι εδώ κάτω ή δεν ξέρω, θα μάθουμε. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο animation κουμπούτ. Σχετικά λαμπερή είναι η οθόνη, ωραίο λευκό. Η οθόνη είναι 19.9, όχι, δεν έχει κανένα λόγο για τόσο μεγάλο bezel κάτω. Το μόνο μάλλον, ο μόνος λόγος που έχει είναι λογικά για να το κρατάς με τα δάχτυλά σου, γιατί μετά δεν θα έχεις από πού να το πιάσεις. Εντάξει, καλό είναι, για να δούμε. Την οθόνη την έχω βάλει τώρα στο τέρμα brightness, καλά αυτό το πράγμα με εκνευρίζει αφόρητα, το notch από πάνω. Εννοείται ότι χάνεις ένα κομμάτι από τη notification bar. Βλέπουμε τα Google, έχει εντάξει Gmail, αυτό, photos, τα γνωστά, καλά περνάς ό,τι θέλεις, YouTube, Play Store έχει. Έχει για κάποιο λόγο το καινούριο messaging της Google, το Duo. Για να δούμε, παραδείγματος χάρη, τα ηχείακια του πώς είναι. Ανοίγουμε ένα YouTube-άκι. Για κάποιο λόγο μου βγάλε Κωνσταντίνος Αργυρός λιώμα, official music video. Ποιος βλέπει Κωνσταντίνο Αργυρό? Στα trending είναι. Πολύ πιθανόν γιατί δεν είμαστε σαν ντύνε εδώ πέρα. Ωραία, θα δούμε το Venom που δεν το έχω δει κιόλας. Για να δούμε. Got it. Είμαστε στο τέρμα volume. Πρώτον δεν είναι τόσο δυνατό. Και δεύτερον στο τέρμα έχει μια ελαφριά παραμόρφωση. Για δες, για τρύπα είναι το ηχείο. Όχι, αυτή εδώ είναι η ηχείο. Άμα το χαμηλώσει λίγο σταματάει η παραμόρφωση. Εδώ το έχει τέρμα-τέρμα, παραμόρφωνε. Αξιοπρεπής ήχος. Καλή είναι η εικόνα. Τώρα έχει μαύρα περιθώρια δεξιά-αριστερά, γιατί δεν είναι 19... 16-9 εδώ. Το δικό μας. Ναι, ενώ αυτό είναι 19-9. Άρα έχει μαύρα περιθώρια δεξιά-αριστερά. Από ό,τι φαίνεται το notch δεν θα σε ενοχλήσει όταν βλέπεις βίντεο, γιατί είναι τόσο μεγάλο το aspect, γι' αυτό και είναι 19-9, που μάλλον δεν θα δεις βίντεο με τόσο μεγάλο aspect. Αν το δεις δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να το κόβεις στην άκρη. Κάμερα. Βίντεο, φώτο, face beauty, blur. Το blur είναι αυτό που λέμε τα bokeh. Μόνο, πανοράμα και pro. Α, για να δούμε το pro τι κάνει. Α, πολύ ενδιαφέρον. Έχει white balance, έχει ISO και έχει και exposure. Δεν έχει φοβερά πράγματα, αλλά εντάξει, κάτι έχει. Για να πάμε στο blur. Εδώ κανονίζεις πόσο blur είναι από πίσω. Το βλέπεις real time. Ναι, το βλέπεις real time. Ψήλο καλό είναι. Έχει GPS, έχει face detection, έχει τα σχετικά, εδώ πέρα τα έχει όλα. HDR, cell timer, έχει anti-flicker, shutter sound, αυτά. Για να δούμε εδώ, 4.3, πήγαμε σε 16.9. Αυτά έχει 4.3, 16.9, δεν έχει 19.9 και τέτοια. Το πήγα στο 16.9, πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο κινηματογραφικό. Παπ. Για να τραβήξουμε και το παραδοσιακό μας εδώ, το RTFM. Selfie κάμερα, να τη γυρίσουμε να δούμε. Εντάξει, καλή είναι. Ξέρουμε ότι όλες θα ζοριστούν στο low light. Εντάξει, πλέον οι κάμερες με αυτό παίζουν. Είναι πολύ καλή σε low light. Γιατί εκεί πέρα είναι θεοσκότεινα
Και έβγαλε αρκετά καλό, αρκετά καλή ποιότητα. Η κάμερα στο video mode δεν έχει 4K. Άλλο σουρεαλιστικό αυτό. Είναι 1080p, 720p, 480p και ναι, δεν έχει 4K, είναι μόνο Full HD. Okay. Καλύτερα να το κάνουμε 4K. Ναι, ακριβώς αυτό είναι τελείως άχρηστο. Για να τραβήξουμε κανένα βιντεάκι να δούμε. Πολύ φλέαρ βασικά. Για να δούμε το νετάρισμα. Okay. Ναι, νετάρι, ακόμη και τόσο κοντά. Σχετικά καλό το... αργεί λίγο το νετάρισμα, άμα δεν πατήσεις εσύ. Για να δούμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, όταν έχει φως, νομίζω τραβάει πάρα πολύ καλά. Όταν δεν έχει πολύ φως, υπάρχει περίπτωση να χάνει καρέ. Θα το δούμε στο βίντεο. Ωραία καμερούλα είναι. Θέλω να δω και το βίντεο, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλός ο σένσορας. Πρέπει να πάμε έξω να τεστάρουμε αν η οθόνη του όντως είναι πιο daylight readable από ότι οι υπόλοιπες οθόνες κινητών με αυτή την καινούργια τεχνολογία που έχει, whatever. Εδώ άμα κάνεις swipe σε βγάζει κατευθείαν σε Google, λογικά Google Now ή τι είναι αυτό, search, whatever. Εννοείται ότι μπορείτε να το αλλάξετε, να βάλετε ό,τι launcher θέλετε, να περάσετε ό,τι πράγματα θέλετε. Να πούμε ότι έχει 4 GB RAM και 64 storage. Έχει τα πάντα που θα μπορούσατε να περιμένετε. Συν τη θύρα για τα ακουστικά. Από την άλλη, άμα θέλατε Sony και καλά USB-C, έχει micro-USB. Δεν έγινε και τίποτα. Και να θυμίσουμε ότι δεν έχει NFC. Ευτυχώς στην Ελλάδα το NFC Pay είναι για το Pay, για τα Pay. Δεν χρησιμοποιεί κανείς, οπότε ναι. Αν και προχθές είδα έναν τύπο ο οποίος στο μετρό χτύπησε το κινητό του σαν εισιτήριο. Έτσι ήταν ή το έχει πάρει κατά τη θήκη. Αυτά από το Cubot P20. Λέει ότι έχει ένα από τα πιο γρήγορα δαχτυλικά αποτυπώματα. Το δοκίμασα και εντάξει, γρήγορο είναι, αλλά και το δικό μου γρήγορο είναι. Όλα γρήγορα είναι. Δεν ξέρω τέλος πάντων, δεν παίζει και κανένα ρόλο. Αν ενδιαφέρεστε γι' αυτό, βιαστείτε, γιατί υπάρχει περίπτωση να το πάρετε 100 ευρώ φθηνότερα. Γιατί εντάξει, είναι ένα flagship κινητό το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ φθηνό. Θα ακριβίνει, μετά θα ξαναφθηνίνει, αλλά μετά θα είναι ήδη παλιό. Ωραίο κινητάκι είναι, ρε. Έχει ωραίο μέγεθος, δεν είναι βαρύ. Είναι καλοφτιαγμένο. Αν αντέχει την μπαταρία τόσο λέει, κόλαση. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σύντομα θα έχουμε και άλλα πραγματάκια να δείτε. Κάποια λίγο mainstream κινητά και κάποια άλλα λιγότερο mainstream. Stay tuned και τα σχετικά. Αν βιάζεστε, δείτε το link στην περιγραφή για το Cubot τώρα που είναι ακόμα σε μια αρκετά καλή τιμή. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Τα λέμε στο επόμενο... Τι είναι αυτό που κάνω εδώ, Ανδρέας Παπανδρέου, τι είναι αυτό... Καράτε! Καράτε! Τι συμβαίνει ακριβώς, τι... Άξαμα! Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.